χαρά να έχω δίπλα μου τον καθηγητή του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής και τον Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έλευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Δημήτρης Πουγαρίδης. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Expo 2012. Πείτε μας λιγάκι για το Τμήμα της Βιομηχανικής Πληροφορικής. Πείτε μας για τις έρευνες, για τα αποτελέσματα. Βλέπω εδώ υπάρχουν και κάποια ρομπότ, έχουμε φέρει και κάποια δείγματα να μας δείξετε. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Αυτό είναι απλώς ένα δείγμα. Εμείς ξέρετε σε 20 τόσες μέρες, δηλαδή από 17 μέχρι 21 Οκτωβρίου, έχουμε σε αυτόν εδώ τον εκθεσιακό χώρο το τρίτο φεστιβάλ βιομηχανικής πληροφορικής, το οποίο τη χρονιά αυτή θα διαρκέσει αντί για 4-5 ημέρες και θα έχει πανελλαδική εμβέλεια, δηλαδή έχουν κληθεί το σύνολο των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και πάρα πολλά σχολεία. Οι μεν καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλήθηκαν να καταθέσουν τις ερευνητικές τους εργασίες, όσους από αυτούς έχουν εργασίες στον τομέα της βιομηχανίας της πληροφορίας. Τα δε σχολεία που έχουν εκκληθεί και τα οποία είναι σχολεία που είναι κοντά στον άξονα της Εγνατίας για να μπορούν τα παιδιά σε μία μέρα να έρχονται και να επιστρέφουν, είναι σχολεία σε αυτή τη φάση, είναι σχολεία από την Κοζάνη και την Ιμαθία. Δηλαδή πέρα από τα παιδιά που θα έρθουν από τα σχολεία της περιφέρειας, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, θα έρθουν και παιδιά από Ιμαθία και Κοζάνη για πρώτη φορά. Επίσης αυτό που βλέπετε εδώ το ρομποτάκι είναι από την εκπαιδευτική ρομποτική για όσους θα επισκεφθούν το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Τους υποσχόμαστε ότι θα έχουμε σε λειτουργία πάνω από 10 τέτοια και αυτό γιατί πέρα από το γεγονός ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει στο ΚΤΕ μια τέτοια πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε όλους τους καθηγητές και τους δασκάλους που θέλουν να εισάγουν την εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας και το πρώτο ΕΠΑΛ της Πτολεμαΐδας, το οποίο τα τελευταία 4 χρόνια είναι πρωταθλητής στην εκπαιδευτική ρομποτική, πρωταθλητής Ελλάδας και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε 4 παγκόσμιους διαγωνισμούς, αυτό που είναι γνωστό για όσους ασχολούνται με αυτά ως World Robotics Olympiad, η Ολυμπιάδα της ρομποτικής, παγκόσμιας ρομποτικής. Θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθούμε και εμείς εκεί, να κάνουμε την παρουσίαση και φυσικά να μας πείτε και περισσότερα πράγματα για το πανελλήνιο αυτό που θα γίνει και φυσικά να μας δείξετε και περισσότερα εκθέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλώ και εσάς, όπως καλώ και όλους τους πολίτες της Καβάλας, είναι μοναδική ευκαιρία να έρθουν να δουν ότι τα πράγματα σε όλους τους τομείς της χώρας μας δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι στον οικονομικό τομέα, ότι υπάρχουν και όμορφοι τομείς, παραγωγικοί τομείς, να αναπτερώσουμε λίγο, χρειάζεται να αναπτερώσουμε λίγο όλοι μας το ηθικό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.